Ο προϋπολογισμός του 2022 σηματοδοτεί μεγαλύτερη ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης και της κυβέρνησης και του κεφαλαίου, επιβεβαιώνοντας πως είτε σε ανάπτυξη είτε σε κρίση ο λαός θα συνεχίσει να ματώνει για να βγαταίνουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη, είτε πράσινη, είτε βιώσιμη, είτε δίκαιη, όποιες απόχρωση και μορφής διαχείρισης είναι, δεν πάβει να είναι καπιταλιστική. Παρά την ανίποτη τραγωδία και τη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι πολλών περιοχών της χώρας από τις καταστροφικές πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς, ο προϋπολογισμός του 2022 σε συνέχεια του 2021 προβλέπει πάλι ψίχουλα μπροστά στο εύρος των καταστροφών και την ανάγκη για θωράκιση της χώρας. Δεν έχουν ξεκινήσει βασικά σχεδιασμένα αντιπλημμυρικά έργα. Ακόμη υπάρχουν δεκάδες άστεγοι από τους σεισμούς στην Κρήτη και όσοι διαμένουν σε οικίσκους δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και ο χειμώνας είναι βαρύς. Δεν έχουν αποζημιωθεί στο 100% κατοικίες, υποδομές, επαγγελματικός αγροτικός εξοπλισμός που έχει καταστραφεί. Δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ σε αγρότες ελαιοπαραγωγούς που έχουν υποστεί τεράστια καταστροφή στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, ενώ προσφάτως πετσοκόψατε τις ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους. Αποδεκατισμένες από μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό οι δημόσιες δομές και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, το πυροσβεστικό σώμα, οι δασικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ελέγχου και καταγραφής φυσικών καταστροφών, οι τεχνικές και πολεοδομικές υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών. Και αντί η κυβέρνηση να πάρει υπόψη τις επίγουσες και αυξημένες ανάγκες του λαού για έργα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής και αντιπυρικής προστασίας της ανθρώπινης ζωής, για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα όπως το Μάτι, στη Μάντρα και αλλού, παρουσιάζει νέα επιχειρηματικά project και σχέδια ανασυγκρότησης πλημμυρόπληκτων, πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών, επιδιώκοντας να μετατρέψει την καταστροφή σε ευκαιρία για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Να μετατρέψει την καταστροφή της Βόρειας Εύβοιας, του Αρκαλοχωρίου στην Κρήτη από το σεισμό και άλλες περιοχές σε ευκαιρία κερδοφορίας για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτά προβλέπουν τα νέα κυβερνητικά σχέδια. Γι' αυτό πήγε ο Πρωθυπουργός και άλλα κυβερνητικά στελέχη και μέλη της Επιτροπής Ανασυγκρότησης στην Ιστιαία, για να αντιλάρουν τα νέα επιχειρηματικά σχέδια, για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του λαού της περιοχής. Το ίδιο έκανα πρωτύτερα στο Αρκαλοχώρι. Κουνώντας ο Πρωθυπουργός το δάχτυλό του στους σεισμόπληκτους, επιρρύπτοντάς τους την ευθύνη για την ισοπαίδωση από τον καταστροφικό σεισμό, επιχειρώντας να κάνει το λαό συνυπεύθυνο για το δικό τους έγκλημα, το έγκλημα εγκατάλειψης ως συνέχεια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, παλιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και να αποσπάσει τη συγκατάθεσή τους στα νέα επιχειρηματικά κέρδη, σχέδια της Τέρνα στην περιοχή όπου χτίζεται το νέο ιδιωτικό αεροδρόμιο. Τα μεγάλα λόγια περί ολιστικού σχεδίου ανασυγκρότησης στη Βόρεια Εύβοια και τα περί σχεδίου ανοικοδόμησης στο Αρκαλοχώρι αποσκοπούν στο να κρύψουν αυτή την αλήθεια και να καλύψουν τον ταξικό αντιλαϊκό του χαρακτήρα. Ο λαός όμως δεν τζιμπά. Έφτιαξε τις δικές τους επιτροπές αγώνα διεκδίκησης. Σας κρίνει αυστηρά με κριτήριο τα δικά του συμφέροντα και ανάγκες και δεν θα σταματήσει μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του. Επί της ουσίας, τα σχέδιά σας πατάνε στην καμένη γη και στα ερείπια, τα οποία αξιοποιείται ως ευκαιρία για να προωθηθούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου που αναζητεί πεδία νέας κερδοφορίας. Στη ΜΕΝ Βόρεια Εύβοια να προωθείτε τις πράσινες μπίζες με τους επενδυτές, να ορίζονται ως ανάδοχοι των καμένων περιοχών για την εγκατάσταση νέων μεγάλων αιωλικών πάρκων. Στο ΔΕ Αρκαλοχώρι μετατρέπεται την περιοχή με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, της τοπικής διοίκησης, σε μια απέραντη πίστα, προέκταση του νέου αεροδρομίου για τις μπλε μπίζνες, της κοινοπραξίας, της Τέρνας και του Ινδικού Ομίλου. Τέτοια ανάπτυξη υπηρετείτε όλοι σας. Γι' αυτό εξειδικεύετε τους περιφερειακούς σχεδιασμούς στα νέα δεδομένα που δημιούργησαν πυρκαγιές και σεισμοί, για να προωθηθούν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα στον τουρισμό, στην ενέργεια, στον αγροτοδιατροφικό και κατασκευαστικό τομέα. Όλες οι μελέτες πολεοδομικού και χωρικού σχεδιασμού, η δημιουργία νέου φορέα διαχείρισης δασικών εκτάσεων, οι νέοι πρότυποι οικισμοί στις σεισμόπληκτες περιοχές και οι σκέψεις για την ίδρυση φορέα διαχείρισης της ανοικοδόμησης σεισμόπληκτων περιοχών επιβεβαιώνουν ότι ο κύρος προσανατολισμός δεν είναι το πώς θα ανακουφιστούν οι πληγέντες, το πώς θα στηριχτούν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι επαγγελματίες και οι αγρότες των περιοχών αυτών. Στόχος σας για την προώθηση αυτών των project είναι η σταδιακή ιδιωτικοποίηση
διοίκηση κρατικών αρμοδιοτήτων του χωροταξικού σχεδιασμού και της πυροπροστασίας, αρχικά εκ χώρης αρμοδιοτήτων σε δήμους και περιφέρειες και στη συνέχεια με τις προβλέψεις για αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων ΣΔΙΤ για τη δημιουργία υποδομών πυρασφάλειας και γενικότερα πολιτικής προστασίας. Φυσικά, σε ένα περιβάλλον φιλικό στις επενδύσεις και την κερδοφορία των επιχειρηματιών, δεν μπορούν να μείνουν απ' έξω οι δήμοι και οι περιφέρειες, οι οποίοι επιστρατεύονται για να υπηρετήσουν την καπιταλιστική ανάπτυξη μέσα από την ασφιχτική και συνεχή υποχρηματοδότηση για ιδιωτικά έργα όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας στην Κρήτη, για να εξυπηρετηθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη και στο νησί, για ένα έργο που τα έξοδα κατασκευής και συντήρησης θα τα πληρώσει ο λαός με τη μορφή διοδίων, ευέλικτων, όπως λέτε, για να μην υπάρξουν λαϊκές αντιδράσεις. Και προς αυτή την κατεύθυνση δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, είναι χέρι-χέρι με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ιδέα αναπτυξιακοί οργανισμοί, ανώνυμες εταιρείες σε δήμους και περιφέρειες αναλαμβάνουν ρόλο διαμεσολάβησης της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης με τα επιχειρηματικά πράσινα και ψηφιακά σχέδια μέσω ΣΔΙΤ, ώστε να τρέξουν τα επιχειρηματικά project. Θα αξιοποιηθούν για το χαράτσωμα των δημοτών στην γνωστή λογική της ανταποδοτικότητας πληρώνω για να έχω, αλλά και ως όχημα για παραπέρα ανατροπές εργασιακών σχέσεων. Όλες οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις μέχρι σήμερα, Καποδίστριας, Καλλικράτης, Κλισθένης, οδήγησαν σε μετατροπή των Δήμων σε τμήμα του κρατικού μηχανισμού, για να ρυθμίζουν τους κανόνες ανταγωνισμού των επιχειρηματικών ομίλων που λιμένονται τα έργα και τις υπηρεσίες στους Δήμους. Πάνω από 200 αρμοδιότητες πέρασαν τα τελευταία χρόνια στους Δήμους, χωρίς όμως χρηματοδότηση και χωρίς το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό. Οι Δήμαρχοι, τα Δημοτικά Συμβούλια χρησιμοποιούνται είτε ως αμορτισέρ για την εκτόνωση των λαϊκών αντιδράσεων και αποποίηση των ευθυνών της κεντρικής εξουσίας, είτε ως τροχονόμοι των επιχειρηματικών συμφερόντων, είτε ακόμα και ως αυτοφοράκηδες για προβλήματα που παρουσιάζονται στους Δήμους τους. Για το 2022 προβλέπονται οι κεντρικές αυτοτελεί πόρεις σε 2.656.000.000 ευρώ, σε λίγο κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου λίγο, σε 2.656.000.000 ευρώ, ενώ τα λεγόμενα ιδία έσοδα, δηλαδή τέλη και φόροι, θα ξεπεράσουν την κρατική χρηματοδότηση και θα ανέλθουν σε 2.722.000.000 ευρώ. Η αναλογία κρατικής χρηματοδότησης και ιδίων εσόδων χρόνο με το χρόνο αλλάζει υπέρ των ιδίων εσόδων και καταδεικνύει το φορομπηχτικό μηχανισμό και στο τοπικό επίπεδο. Η κρατική χρηματοδότηση για τους Δήμους σε σχέση με το 2009, αφετηρία της κρίσης, έχει μειωθεί πάνω από 62%. Η μείωση αυτή και η κατακόρυφη αύξηση των ιδίων εσόδων είναι τρανή απόδειξη ότι η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων έχει ως στόχο την αφέμαξη των λαϊκών νοικοκυριών. Σε κάθε περίπτωση, επαληθεύεται η εκτίμηση του ΚΚΕ ότι η τοπική διοίκηση έχει αποστολή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου μέσα από την προώθηση ιδιωτικοποιήσεων κοινωνικών δομών, παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ, ΔΑΠΑΜΕΑ και υπηρεσιών όπως η αποκομιδή και διαχείριση απορρευμάτων, η εμπορευματοποίηση της γης, των ελεύθερων χώρων, οι αναπλάσεις, η διείσδυση επιχειρηματικών ομίλων σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές, οι μεταφορές, ο αγροτοδιατροφικός τομέας, στην όθηση της κοινωνικής οικονομίας, στην παραπέρα εμπορευματοποίηση και του πολιτισμού και του αθλητισμού. Η ουσία είναι μία, ότι σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, τα αναγκαία υλικά, η γνώση, το εργατικό και επιστημονικό δυναμικό για να συνεχιστεί, να σχεδιαστεί η οικονομία της χώρας και ο παραγόμενος πλούτος να επιστρέψει στον ίδιο το λαό, από το λαό με εργατική λαϊκή εξουσία. Μόνο τότε μπορεί να υπάρξει οργανωμένο σχέδιο αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής προστασίας για να μπορέσει να ζήσει ο λαός στον τόπο του με μόνιμη δουλειά και αξιοπρεπές εισόδημα, με αναβαθμισμένες υποδομές και υπηρεσίες πλήρως τελεχωμένες, οδικό δίχτυο ασφαλές χωρίς διόδια, αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, με εξασφαλισμένη φθηνή λαϊκά κατοικία, ποιότητα ζωής υψηλού επίπεδου. Κανείς λοιπόν δεν πρόκειται να τα χαρίσει στο λαό. Το κεφάλαιο ποτέ δεν παραχωρεί, καταλυστεύει τον πλούτο που παράγει ο εργαζόμενος λαός. Αυτά θα κατακτηθούν με αγώνες, διότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, προϋπόθεση για να ζήσει καλύτερα και με αξιοπρέπεια. Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό.